Και να σας πω και κάτι. Έτσι τώρα που μαζευτήκαμε και τρεις. Καλό μήνα σε όλους σας. Πού είναι το μικροφωνάκι σου? Είσαι έτοιμος? Θα μιλήσεις σήμερα? Μπορείς, καταρχήν μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς. Ναι, όχι μπορώ. Γιατί δεν μπορώ, ρε. Αρχίσαμε. Γιατί είναι και σε μια κατάσταση περίεργη, έτσι. Δηλαδή, μια κουβέντα ξεκίνησες να λες, δηλαδή πάλι πάνω το τάριξες. Εννοείται. Και θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Άντε, πες και το κάτι άλλο. Έτσι. Δεν ξέρω, ρε φίλο, πραγματικά. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε ένα από τα top ραδιόφωνα, να πούμε, της Βορείου Ελλάδος. Έτσι. Βέβαια, έχουμε ιδιαίτερη θεματολογία, γιατί έχουμε το αυτοκίνητο, δεν έχουμε... Ξέρεις κάτι εκπομπές που είναι τον πολύ φανατικό οπαδό, ποδόσφαιρο, ξύπνο βασιλιάς ή κάτι πολιτικές εκπομπές που δεν τελειώνουν ποτέ, ας πούμε, και όλα αυτά και το ένα και το άλλο. Ευτυχώς. Είμαστε ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη εκπομπή, έτσι, εκπομπή safety car, αυτοκινήτου. Άλλο να σας πω κάτι. Άντε πες το. Εκπομπή που πριν ανοίξει καν και μιλήσουν οι δημοσιογράφοι, έτσι, και πούν την πρώτη κουβέντα. Αρχίζει και μετράς καλημέρες, ρε φίλε. Ναι. Καλημέρα στην Αναστασία από Βόλου. Καλημέρα στον Κώστα Φούστο, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, που προσφάτως έμαθα και τι ζώδιο είναι και έλεγα αυτό το παιδί δεν μπορεί να είναι τόσο καλό παιδί. Γιατί είναι δίδυμος, ρε φίλε. Μπήκαμε στον αστερισμό, να ξέρετε, Ιούνιος τώρα. Γιορτάζουν όλα τα καλά παιδιά. Το καλό που είναι. Δεν και τώρα χρόνια πολλά, Γιάννη Αντωνόπουλε. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Γιάννη Αντωνόπουλε. Ακόμα ένας χρόνος στην καμπούρα μας. Έτσι. Το καλό και δίδυμος που το δες. Είδαμε και στα δικά σου τα μούτρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή λίγο τα βάλουμε λίγο κάτω. Καλό και δίδυμο. Μα ζηλεύουν επειδή είμαστε, ρε φίλε, έτσι ξέρεις, έξυπνοι, διαχειριστικοί. Τι να ζηλέψουμε από εσάς, βρε. Πολυτάλαντοι. Πολυτάλαντοι. Τι είστε? Ναι, ναι, ναι. Το πολυτάλαντοι, ναι. Εγώ ειδικά μπορώ και για τους δυο σας να πω για τα πολλά ταλέντα τα οποία έχετε. Καλημέρα στον Αλέκο και στα παιδιά εκεί στον Σβαρίτιμο, στον Γιώργο και στον Θόδωρο. Καλημέρα στον Βάιο, καλημέρα στον Γιώργο τον Καρβέλη. Καλημέρα από Αγρίνιο. Καλημέρα στον Νικόλα τον Μουρατίδη με τα σανσέρ του. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βάλια από τη Στρατουδάκη που μας ακούει από τη μαγευτική Μηχανιώνα. Καλημέρα στον Κρίς, καλημέρα στον Δημήτρη τον Βάκη, καλημέρα στον Βασίλη τον Παλαιοκώστα από Αθήνα. Καλημέρα στον Τάσο από Χορτιάτη, στην Αναστασία από Βόλο, δεύτερη έτσι. Στον Τζόρτζ εκεί με τον φούρνο στη Χαριλάου, στον Άκη και στον Δημήτρη του Σαλονικιού και στην Κική που γύρισε μόλις από Νέα Υόρκη. Αυτά είναι. Άδη και στον Κώστα τον Χατζή. Βλέπεις έτσι. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που πριν μπεις έχεις και 20 καλημέρες. Τι θες άλλο? Πόσο γεμάτος μπορείς να νιώσεις? Σε μια περίεργη εκπομπή, safety car, αλήθεια, αυτή η εκπομπή. Ναι, σήμερα ναι, θα είναι πολύ περίεργη. Ναι. Να, μετά τις 10, να μην το κάνουμε από τώρα. Μετά τις 10 θα τα πούμε, έχουμε να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια, να ανακοινώσουμε κάτι θεματάκια εδώ, έτσι όμορφα. Ωραίες φωτογραφίες μας στέλνετε και ανεβάζουμε στην ομάδα στο Facebook, στο safety car. Εκπληκτικό, πιστεύω ότι όλοι θα θέλαμε να κάνουμε μια τέτοια πατέντα. Τι έκανε αυτό τώρα, γεννήτρια και air condition, έβαλε τι έκανε. Ναι, φιλέ. Τι έκανε, αφού δεν είχε air condition. Και έβαλε γεννήτρια επάνω από τον ουρανό και το air condition έτσι με τη μονάδα κανονικά. Φίλε, να πάω. Τέτοια φίλε air condition πραγματικά δεν έχω δει πουθενά εκτός από εξωτερικό. Δηλαδή air condition, air condition για το τζάμι. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν μερικά. Μέχρι να γίνουν οι μεγάλες αλλαγές και να μπουν κανονικά αυτά που έχουμε τα μονάδες. Air condition τζαμαρίας. Εντάξει, ήταν κορυφαίο, δεν το συζητάμε. Φοβερό. Μπράβο, μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε μαζί του. Εμείς προωθούμε πάντα την πατέντα. Εννοείται, ρε φίλε. Με προωθείς την πατέντα, τι άλλο θα κάνεις? Δεν το συζητάμε. Και έτσι πάνω που είπαμε την ομάδα στο Facebook Safety Car, έτσι ανεβάσαμε με μια φωτογραφία σήμερα, 1η του Ιούνιου. Μπορείτε εκεί να σχολιάζετε, να στέλνετε τις καλημέρες σας, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, έτσι κάτω από τη φωτογραφία που βγήκαμε εκεί πέρα, τα ομορφόπεδα του Λιμπέρο, οι λεβέντες του σταθμού, έτσι τα λέμε αυτά, μαζί με μερικούς ακόμα βέβαια, να τα λέμε και αυτά, μην έρθουμε εδώ πέρα να χαιρετήσουμε καμιά μέρα και μας πετάξουν έξω. Λοιπόν, όμως Τάσο Κοτσάνη, τι έχουμε? Πάμε στο μεγάλο χορηγό μας, BMW Velmar. Ανακαλύψτε λοιπόν τα καινούργια ποιοτικά μεταχειρισμένα BMW στη Velmar.
5 χρόνια δωρεάν συντήρηση, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια από την πρώτη μέρα άδεια κυκλοφορία σε επιλεγμένα αυτοκίνητα. Επισκεφτείτε λοιπόν την Πεβελμάρ και αποκτήστε καινούργια αυτοκίνητα σειρά 1 με 0 χιλιόμετρα και πλούσιο εξοπλισμό με όφελος έως 8.000 ευρώ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παιδιά, έχει λίγα αυτοκίνητα, έτσι πραγματικά, και τα έχει με 8.000 ευρώ έκπτωση. Είναι φουλ εξοπλισμένα, είναι η ευκαιρία πραγματικά να αποκτήσει την BMW που θέλει. Ναι. Δηλαδή για κάποιον που θέλει μία BMW τώρα. Τώρα όμως, γιατί δεν θα υπάρχουν για πολύ. Και τέτοιες ευκαιρίες δεν δίνονται συχνά από την BMW, να ξέρετε. Έτσι, ο μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στην Θεσσαλονίκη. 2-31-0-4-75-8-71. Το άλλο δεν το διαβάζω. Μαρίνου Αντίπα 10. Να πάτε να πάρετε ένα BMW. Έτσι. Όπως το είπες. Ιδιαίτερα δεν είναι. Σήμερα θα δούμε πώς θα το... Εντάξει, όλα θα βγουν μια χαρά. Ναι. Όλα θα βγουν μια χαρά και τώρα και αύριο και... Ας το αύριο. Και μεθαύριο. Ας το αύριο, μεθαύριο. Σήμερα. Πάντα. Εντάξει. Εδώ θα είμαστε, έτσι, Τάσκο Τσάνης, Γιάννης Αντωνόπουλος, Μάνος Αναγνωστόπουλος, πίσω από το μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4, εκπομπή Safety Car για τις επόμενες 2 ώρες, γεμάτες αυτοκίνητο, γεμάτες ηλεκτρικό αυτοκίνητο, Τάσκο Τσάνη, γιατί, και Γιάννη Αντωνόπουλε, γιατί, έτσι, βλέπετε ότι προχωράει το, δηλαδή όλος ο κόσμος προχωράει μπροστά, και η ηλεκτροκίνηση, έτσι έχει μπει για τα καλά στη ζωή όλους, των Ευρωπαίων. Στη ζωή των Ευρωπαίων. Και φυσικά, εντάξει, είναι οι Ευρωπαίοι και είναι και οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε στους υπόλοιπους, στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιγουράρε η Ελλάδα όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Να πούμε ότι πέρυσι πουλήθηκαν 315 αυτοκίνητα. Ναι. Ακόμα χώρες, ας πούμε, όπως η Σλοβακία, ας πούμε, πουλήθηκαν 300, στην Τσεχία 981. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν κίνητρα. Έλα, ο Τσέχος πήρε 981 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπράβο του. Ο Τσέχος, ναι. Έτσι. Και το θέμα είναι ότι μπήκανε το 2019, μπήκε χρονιά όλων αυτών των χωρών με κίνητρα. Όπως ακόμα και οι τελευταίες χώρες δώσανε κίνητρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και η Ελλάδα έχει κίνητρα. Να μην πάρεις. Έτσι. Και αυτοκίνητρο είναι. Να πούμε ότι πρώτη είναι η Γερμανία με 68.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 60.000 στην Βρετανία. Μια που είπες Γερμανία, περίμενε. Η Γερμανία είναι φίλη μας. Που έχει ανεβροκοινώσει η γερμανική κυβέρνηση, επεκτείνει τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτων κατά 18 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος 2020. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Η επέκταση και τα κίνητρα υποστηρίζονται από ένα φαντ 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το συνολικό κόστος. Το μισό το οποίο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Γερμανίας και το άλλο μισό από τις τοπικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Άρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι. Και ό,τι μένει από τη Γερμανία, έτσι, προς τα κάτω. Έτσι ακριβώς. Είπαμε λοιπόν Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία με 45.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Ισπανία με 12.000 και Ιταλία με 9.800. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι χώρες δίνουν κίνητρα ουσιαστικά, για να μην συζητήσουμε για πιο επάνω. Σκανδιναβία που δίνει και μέχρι 6 και 7 και 8.000 ευρώ. Είναι ο λόγος που σταμάτησε το Pulsar της Nissan. Γιατί έχει περισσότερες πωλήσεις πάνω στην Νορβηγία που έχει 3.500 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εντάξει, δηλαδή είναι από τους λόγους που σταμάτησε το Pulsar. Σου λέει περισσότερα βγάζουμε για τον Leaf. Το λογικό είναι. Φυσικά είναι. Το ηλεκτρικό πηγαίνει. Το ηλεκτρικό είναι το μέλλον. Έτσι. Και αρχίζουν, φτιάχνουν πλέον ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εταιρείες που δεν είχαν παρουσιάσει την παραμικρή μελέτη για κάτι τέτοιο. Κάνα την έκπληξη στο 90 που λένε. Και ναι, γιατί τώρα μόλις ενημερώθηκα για καινούριο ηλεκτρικό. Αυτά είναι έτσι. Έρχεται το ηλεκτρικό. Έρχεται.
Έλα. Όχι, έρχεται. Κάνει παγκόσμια πρεμιέρα λοιπόν. 16 Εβδόμου, κύριε. Ποιο? Θα σου πω. Παίζουμε ένα Phantom Drive σχετικά οικονομικό σπορ αυτοκίνητο. Από τις εταιρείες που είναι κατεξοχήν σπορ αυτοκινήτων όμως. MX5. Όχι, ρε, κατεξοχήν σου λέω. Γιατί, κατεξοχήν είναι, ρε φίλε. Phantom Drive δεν είναι. Ναι, αλλά φτιάχνει και άλλα μοντέλα η Mazda. Εταιρείες που δεν φτιάχνουν άλλα μοντέλα, δεν φτιάχνουν επιβατικά. Μας πήκε μυαλό του. Lotus λοιπόν, φίλε, μετά το 2008 έχουν περάσει 11 χρόνια. Αποφάσισα να βγάλει επιτέλους καινούργιο αυτοκίνητο και θα είναι 100% ηλεκτρικό. Δεν ξέρουμε το παραμικρό για παρακάτω. Ναι, τα σοκοτσάνι παραδέχομαι. Φίλε, Phantom Drive, Lotus. Φτηνό. Το φθηνό. Φτηνό. Ποιος δεν αγάπησε την Ελάν? Ελάν, Ελίζ, ναι. Τι, δεν είναι φτηνή συγκριτικά με τα άλλα και δεν είναι Phantom Drive? Ναι. Ναι, γιατί έκανε πάρα πολύ, έβγαζε τα λογατάκια, ήταν πολύ ελαφριά τα μοντέλα μικρά τους. Μικρά κυβικά. Και πολύ γρήγορα. Οπότε λοιπόν το νέο της μοντέλο θα είναι 100% ηλεκτρικό λοιπόν που λες. Περαιτέρω δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα, το μόνο που έχει δείξει Lotus είναι ένα παιδιά ένα βιντεάκι όλο και όλο με το κάλυμα της πρίζας και το φωτεινό πλέον σήμα της Lotus πάνω στο αυτοκίνητο. Όλα θα φανούν στην έκθεση του Τόκιο που είναι να γίνει. Για το Τόκιο είμαστε. Εκεί θα το Τόκιο είμαστε. Γνωστόπουλο. Κάτσα από μια Σιγκαπούρη πρώτα. Στη φόρμουλα. Tokyo, Tokyo, Tokyo. Μα έτσι κι αλλιώς θα περάσεις από κύριε παιδί μου πηγαίνοντας για τη φόρμουλα. Δίπλα είναι. Αν το καλοσκεφτείς έχω 6 πίστες κοντά. Εντάξει, καλό είναι. Ψ, δικαί μου. Κοντά. Κοντά είσαι. Εντάξει, αεροπορικός. Σύγκριση με εμάς κοντά είσαι. Μια πτήση δρόμος. Και εμείς κοντά είμαστε. Έτσι. Στη Μόντζα. Και στη Βουδαπέστη. Ναι ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα. Και στο σπα. Ναι, και στο σπα, μπορεί να πεις. Εντάξει, είναι λίγο ψηλά, αλλά εντάξει. Άμα θέλουμε, στο τσακίρ και πάμε και ένα Nürburgring. Ναι. Να, η πίστα του Phantom Drive. Όλοι θέλουν να πάνε εκεί. Mm-hmm. Μα όλοι. Τέλος πάντων. Φυσικά θέλουν να πάνε εκεί. Και κάτι εργαλεία εκεί να νοικιάσεις, αρκεί να μην κάνεις καμιά. Να μην κάνεις. Ναι, γιατί αν δεν τα κάνεις όπως τα βίντεο που βλέπουμε που κάνουν τα δικά τους ή τα ιδιόκτητα, άστο. Εντάξει, απλώς ή ξέρουν ότι το αυτοκίνητό τους μπορεί να κάνει και κάποια πράγματα παραπάνω. Αλλά η συγκεκριμένη πίστα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πρέπει να το έχει συγκεκριμένη πίστα. Μεταξύ, είναι τόσο μεγάλη η πίστα, τώρα ξεκινήσαμε από ηλεκτρικά, πήγαμε εκεί. Είναι τόσο μεγάλη η πίστα που δεν μπορείς να αποτυπώσεις όλες τις στροφές. Πρέπει να κάνεις τουλάχιστον, ας πούμε, τι να, δεν ξέρω πόσους γύρους χρειάζεται. Μπορεί να θέλεις να κάνεις και 100 γύρους, ας πούμε, για να αποτυπώσεις όλες τις δύσκολες στροφές. Δεν γίνεται. Πίστεψε. Πάντως θα ήθελα έτσι μια φορά να δω Φόρμουλα 1 μέσα εκεί. Δεν θα δεις ποτέ. Δεν, θα δεις ποτέ. Δεν είναι πίστα για Φόρμουλα 1. Αλλά θα ήθελα μέσα εκεί. Εγώ οδήγησα Φόρμουλα 1 στο Gran Turismo, στο Nürburgring. Έτσι, μπράβο. Έκανα και εγώ δεν ξέρω πόσους γύρους. Δεν μαθαίνετε αυτό το πράγμα. Όχι, δηλαδή. Δεν μαθαίνετε. Λοιπόν, αυτό με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπάρχει κάτι δυστυχώς, έτσι. Και όσο βλέπουν αυτό βέβαια οι εταιρείες θα φέρουν και πιο λίγα μοντέλα. Το μόνο καλό με την ηλεκτροκίνηση είναι ότι πλέον όλες οι εταιρείες βγάζουν 2 και 3 μοντέλα μέχρι το 2020-2021. Θα έχουμε εκεί που έχουμε τώρα 4-5. Θα έχουμε τουλάχιστον 20, μπορεί και παραπάνω, ηλεκτρικά να έρχονται. Οπότε θα αναγκαστούμε έτσι κάποια στιγμή. Βέβαια, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπορούν να αλλάξουν και κυβερνήσεις και αυτός που θα έρθει ήδη το στο πρόγραμμα. Πάει και είχε σε ένα συνέδριο για τα ηλεκτρικά, ναι, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχε Μπράβο, γίνει. Μπράβο, που είχαν παίξει και το Leaf, που είχαν πάρει. Ναι, και είπε ότι εγώ όταν θα γίνουν αυτά τα ηλεκτρικά εδώ, εγώ είμαι εδώ. Άντε να δούμε. Γιατί τα τελευταία χρόνια από θα έχουμε χορτάσει σε αυτή τη χώρα. Ποια τελευταία χρόνια? Τα τελευταία χρόνια έχουμε χορτάσει. Με τη μεταπολίτευση όλο θα είμαστε. Όλο θα είμαστε, ναι. Ξεκίνησε από το μεγάλο ηγέτη, για κάποιους, για άλλους δεν είναι. Ναι. Ανδρέα Παπαθέο και συνεχίστηκε μέχρι και στις μέρες μας. Έτσι. Με το θα και βέβαια, με το θα. Βέβαια δεν ήταν τόσο κολοτούμπες τότε όπως είναι τώρα. Καλά, εντάξει, και με περίπτωση τώρα. Να έπιασες, τα λέμε και αυτά. Έπιασε τώρα, εντάξει. Έτσι δεν είναι. Go back, Mr. Κοτσάνης. Ναι, εντάξει. Θα το go back.
go back και θα ασκήσω αυτό και θα κάνω εκείνο. Εντάξει. Ωραία είναι. Μπράβο, μια χαρά. Άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα είπαμε, καινούργια κυβέρνηση θα έρθει και θα αναλάβει να προωθήσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη χώρα μας. Θα τα βάλουν κάτω στο Υπουργείο Μεταφορών, θα τα βάλουν κάτω στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δουν πού τους βγαίνει, τι κίνητα μπορούν να δώσουν στον κόσμο και θα βγάλουν τα αντίστοιχα μέτρα. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, σεντάν θα έπαιρνες ποτέ? Όχι. Ναι, με τι με ρωτάς, ξέρεις ότι τα σεντάν τα λατρεύω. Αμερικανάκι. 8 στους 10 αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν ένα νέο μοντέλο τύπου σεντάν. Στην Αμερική. Στην Αμερική. Mm. Που τους αρέσουν έτσι τα μεγάλα αυτοκίνητα. Εντάξει, αυτοί μάθαν έτσι με τα μάσα. Α, μπράβο. Και δεν μπορείς να τον... Εντάξει, δεν μπορείς να τον ξεκολλήσεις εύκολα τον Αμερικάνο. Και είμαστε έτσι 78%. Και το θέμα είναι ότι και οι νεότερες γενιές, δηλαδή το 86% που ήταν 18 έως 34, είπαν το ίδιο. Και όντως τους μάθαν έτσι. Και... Δηλαδή σκέψου την ιστορία της Αμερικής του 1960-1970 και βλέπεις κάτι αυτοκίνητο που ήταν πλοία ολόκληρα. Μα λογικό, δεν υπήρχε νόημα να έχεις από τη δεκαετία του 50, θα σου πω εγώ, που ξεκίνησε όλη αυτή η τρέλα με τα θεριά των αμερικάνικων λεωφόρων. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει άλλο σουλούπι. Σουλούπι. Ναι. Σχήμα. Δεν υπήρχε λόγος να έχεις αυτοκίνητο δύο όγκων, ας πούμε. Ναι. Είχες ένα πολύ μεγάλο καπό μπροστά για να χωρέσει τον 8-λιτρο κινητήρα που ήθελες να έχεις, μια πολύ μεγάλη καμπίνα και ένα εξίσου μεγάλο προπαγκάζ. Αυτό δουλεύει μόνο στο σεντάν. Ναι, το μεγάλο προπαγκάζ το ήθελες γιατί εντάξει. Πήγαινε και ταξίδια έτσι, μεγάλες αποστάσεις, όλα αυτά, ναι. Επειδή άρχισαν να κάνουν εισαγωγές από Ευρώπη, μπήκε στη ζωή τους το πεντάθυρο και το hatchback και όλα αυτά. Το SUV μπήκε στη ζωή τους. Το hatchback δεν νομίζω να πούλησε ποτέ εκεί. Τα hatchback πήρανε σαν πρώτα ή σαν πολύ οικονομικά αυτοκίνητα. Είχαν κάτι hatchback, το Gremlin, αν το θυμάσαι το Gremlin το μοντέλο, ήταν υπερβολικά μικρό, σαν το Honda το Civic και το πολύ παλιό, το μικρό. Ναι. Τέτοιο πράγμα ήταν το Gremlin. Πολύ μικρό τρίθυρο hatchback ήταν και αυτό ήταν δεκαετία 70. Δηλαδή τα είχαν για... Τι με θύμισε τώρα, άσχημα αυτοκίνητα. Για τους πρώτους οδηγούς. Όπως και το Focus. Όταν πρώτο βγήκε το Focus στην Ευρώπη και αποφάσισε η Ford Ευρώπης να στείλει ευρωπαϊκό Ford στην Αμερική, το δικό μας το Focus των 1600 κυβικών που το παίρνει ο μέσος οικογενειάρχης, εκεί το παίρνανε τα πιτσιρίκια των 16 χρονών με το που παίρνανε το δίπλωμα. Μήπως το παίρνανε αυτοί που είχαν Ford Pinto. Παλιά. Πού φαντάζεσαι. Λέει το Ford Pinto. Λέει εντάξει, το καταστρέψαμε με το που το ακουμπήσαμε. Βέβαια εντάξει, ας μην είμαστε κακοί, το βελτιώσανε μετά τα πρώτα δείγματα που έδειξε, το φτιάξαν το πρόβλημα. Μην είμαστε κακοί. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή, παιδιά, παραπάνω κακία από ό,τι έχει βγάλει στο Fiat το Multipla. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Δεν είμαστε μόνοι. Με το Fiat το Multipla. Όλοι λένε για το Fiat το Multipla. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο με ιδιαίτερο σχεδιασμό. Όπως και ο προκατοχός του. Ο οποίος, εντάξει, σε μερικούς άρεσε, σε μερικούς δεν άρεσε. Τώρα η πλειοψηφία ήταν στο... Ο προκάτοχός του, το Fiat 600 το Multipla, γιατί από εκεί βγήκε. Το θυμάται κανείς το Fiat 600 το Multipla της εποχής του... Μιλάμε ότι... Που ήταν ένα πράγμα μπρος πίσω το ίδιο, δεν ήξερες ποιο είναι το μπροστά, ποιο είναι το πίσω. Ήταν σαν... Γι' αυτό, ήθελε να σε βάλει στη δικασία να σκεφτείς που είναι μπροστά από το πίσω. Αλλά εσείς... Αλλά εσείς θέλετε να ρίξετε λάσπη στο ανεμιστήρα. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ μας επιστρέψαμε, κομπή Safety Car. Γιάννης Αντωνόπουλος, Μάνος Αναγνωστό, Προστάσιο Κοτσάνης πίσω τα μικρόφωνα. Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία και η BMW Velmar βρίσκεται Μαρίνο Αντίπα 10. Σας περιμένει γιατί εκεί θα βρείτε καινούργια αυτοκίνητα σειρά 1 με 0 χιλιόμετρα και πλούσιο εξοπλισμό με όφελος έως 8.000 ευρώ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Υπάρχουν καινούργια ποιοτικά μεταχειρισμένα BMW με 5 χρόνια δωρεάν συντήρηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια από την πρώτη μέρα άδειας κυκλοφορίας σε επιλεγμένα αυτοκίνητα, πραγματικά επιλεγμένα. Επισκεφτείτε λοιπόν την BMW Velmar Μαρίνου Αντίπα 10 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 475 8
71. Έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια από τις πρώτες κιόλας φωτογραφίες οποίες διέρευσε η Kia. Πρόκειται για το καινούργιο νέο Kia X-Ceed που βασίζεται στο Ceed, αλλά και θα βρει την θέση του κάτω από το Sportage. Εκπληκτικό. Πανέμορφο. Εκπληκτικό το πίσω μέρος. Εντάξει, το μπροστά στο σύνολο, όσο είναι, αλλά το πίσω μέρος είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι με μία τιμή και από τη στιγμή που το Sportage είναι ήδη φθηνό στα ούτε 22 χιλιάρικα, με μία τιμή στα 20 χιλιάρικα με τους 140 ύπους ή το 16 το diesel με τους 136 και μία τιμή στα 20, θα ήταν ιδανικό, να ξέρετε. Χιλιάρες λοιπόν και 1300 turbo κινητήρες σε 120 και 140 ύπους και diesel 1600 με 136 και περιμένουμε και plug-in hybrid έκδοση απόδοσης άνω των 205 ύπων. Να δούμε όντως έτους και την τιμή. Αλλά οι πρώτες φωτογραφίες που διέρευσαν από την Kia πραγματικά πρόκειται για ένα πανέμορφο, μα πραγματικά πανέμορφο αυτοκίνητο που για ακόμη μια φορά ο Κορεάτης ήρθε να βάλει στην γκάμα του. Να πούμε λίγο μερικές καλημέρες που έχουν έρθει ακόμα στον Μπίλια τον Παντελή, στον Γιώργο εκεί τον Βαρύτη μου είπαμε, στον Νεκτάριο τον Μποτσάκη, στον Πασχάλη τον Παπάζογλου, στον Χάρη τον Κουθουρίδη από την στην Μελβούρνη που είναι και μας ακούει, έτσι τρελό παοξάκι. Mm-hmm. Μέσα στο σύνδεσμο εκεί πέρα, χαμός λέει όλα. Έχει μεγάλο σύνδεσμο πάω εκεί λέει. Τα λέμε. Στον Μανώλη τον Σαλούρο από τους 4 τροχούς, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Στην Βίκη την Παϊρακτάρη, την αγαπημένη φίλη έτσι και συνάδελφο. Στον Οδυσσέα από το Ρεόκαστρο. Στον Δημήτρη τον Μελά. Στον Γιώργο τον Φατούρο. Στον Τζόντρο Αγκάτσι. Στον Πανίκο. Στον Τζόρζα από Καστοριά. Και στον Δημήτρη τον Θεσσαλονικιό. Και φυσικά στον τεράστιο έτσι, τον φίλο μας, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο. Το συνάντησα. Ενημερώθηκα. Ενημερώθηκες, τα είδες εκεί στα Facebook. Ναι, ναι. Τα είπαμε λίγο έξω από τα δόντια λίγο τα πράγματα. Εντάξει, έχει τώρα είναι και κάτι επέτειο τώρα από Ράλι Ακρόπολης και αυτά και έχει σεληνιαστεί ο Κώστας τώρα. Ναι. Έχει σεληνιαστεί. Τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε και το δυσάρεστο γεγονός να αποχαιρετήσουμε όλοι οι φαν της Φόρμουλα 1 να πούμε το μεγάλο αντίο στον Νίκη Λάουντα. Στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου της Γέννης έγινε η κηδεία του. Εκεί παρευρέθησαν πάρα πολύ, γενικά πιστεύω όλη η Φόρμουλα 1 ήταν εκεί, Λουίς Χάμιλτον, ειδικά από τη Mercedes, με τον Τότο Γουλφ, μέχρι και ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ήταν εκεί. Είπαν το μεγάλο αντίο στον Νίκη Λάουντα και μου άρεσε πάρα πολύ οι φωτογραφίες που βγαίνανε από τους φαν της Φόρμουλα 1 που λέγαν τώρα, ας πούμε, ότι ο Νίκη με τον Άιρτον θα τα λένε πάνω στις πίστες της, του Παραδείσου. Εντάξει, για όσοι λατρεύουν τη Φόρμουλα 1 ήταν κάτι ξεχωριστό. Έτσι, η εμβληματική μορφή της Φόρμουλα 1, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ξέρεις, και ο άνθρωπος που άρεξε την ιστορία της Φεράρι για κάποια χρόνια. Ναι, υπάρχουν, ξέρεις, οδηγοί που εντάξει, πέρασαν, ας πούμε, και υπάρχουν και οδηγοί που πήραν έστω και τίτλο έτσι που πήρανε, αλλά δεν θα έχουν ποτέ φτιάξει όλο αυτό που φτιάξανε μερικοί άνθρωποι στο ήταν ο Νίκη Λάουντα. Δεν συζητάμε έτσι για Ayrton Senna και αυτά, αλλά αυτό. Ήρθαν κάποιοι, πήραν ένα τίτλο, βρέθηκαν στην κατάλληλη ομάδα την κατάλληλη στιγμή, πήραν ένα τίτλο, εντάξει, το ένα το άλλο, αλλά δεν θα έχουν αυτή τη λάμψη που είχαν κάποια ονόματα του παρελθόντος. Πραγματικά λάμψη, και πιστεύω ότι η Φόρμουλα 1 σαν σπορ χρωστάει πάρα πολλά σε μερικούς ανθρώπους και ένας από αυτούς είναι και ο Νίκη Λάουντα. Έτσι ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Στενάχωρο. Εντάξει, αλλά
ξέρεις, είναι, εντάξει, τουλάχιστον είναι και μια ηλικία, έτσι, πιο στενάχωρο θα ήταν αυτό που έγινε, ας πούμε, το σένα που ήταν σε νεαρή ηλικία, σκοτώθηκε μέσα σε αγώνα. Εδώ είναι, εντάξει, εντάξει, πέρασαν τα, και τα χρόνια. Και πολλά προβλήματα υγείας, και, ναι. Δεν πέρασε και εύκολα στη ζωή του μετά το ατύχημα που είχε στη Φόρμουλα 1, κακά τα ψέματα. Εντάξει, το μεγάλο ήταν που έκανε, που έπαθε ό,τι έπαθε τότε με το ατύχημά του και που κάγει το πρόσωπό του και, και βγήκε και έτρεξε. Μετά από δύο αγώνες βγήκε και έτρεξε. Λοιπόν, πάμε λίγο να ελαφρύνουμε λίγο έτσι το κλίμα πιο... Γιατί έχουμε τις τιμές από το κορυφαίο SUV της BMW, η επιβλητική X7, το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές και εντυπωσιακότερο φυσικά μοντέλο της BMW, είναι διαθέσιμο προς παραγγελία πλέον και στην Ελλάδα. Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει πραγματικά. Και να πούμε ότι η βασική έκδοση, εξακύλινδρος πετρελοκινητήρας 3 λίτρων, απόδοση 265 ύπων και 620 νημόμετρα ροπής, 117.000 ευρώ. Νομίζω με τους φόρους που έχει η χώρα μας είναι μια χαρά η τιμή. Πάμε με την X-Drive 40 με 3 λίτρο diesel με 340 ύπους, 123.000. Και φυσικά, έτσι, έχουμε και με 400 ύπους και 760 νημόμετρα ροπής, εκεί είμαστε σε 155.600 ευρώ. Φυσικά, στάνταρ αυτόματο κυβότιο 8 σχέσεων, σύστημα τρακίνησης, αεροανάρτηση. Εντάξει. 12,3 ιντσών οθόνη, πανοραμικές οροφές, τα πάντα όλα. Εντάξει. Δεν περιμένεις κάτι λιγότερο. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάτι που να μην έχει μέσα. Δεν περιμένεις κάτι λιγότερο, ναι, από το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή την Πέμπτη η αλήθεια είναι ότι έκανα μια καταδρομική μέχρι το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα τα πράγματα εκεί στον δρόμο της Χαλκιδικής. Γιατί το λες αυτό? Καταρχήν, μου έτυχαν τρεις περιπτώσεις ανθρώπων ηλικίας πρέπει να ήταν πάνω από 80 ετών, οι οποίοι πήγαιναν ακριβώς στη μέση όμως και των δύο λωρίδων, έτσι, και κάποια στιγμή ασφάλεια. Στην πρώτη περίπτωση, ανάβαινε, μεταξύ, τώρα να πηγαίνουμε, ξέρεις, 80 ας πούμε, και κάποια στιγμή ανάβω φώτα. Αχα. Γιατί είμαι αριστερά και δεν, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, πώς να ανάβω φώτα, μπας και κάνει δεξιά, και κάνει δεξιά και έχω την αίσθηση τώρα ότι είδε τα φώτα και έκανε δεξιά. Τελικά δεν είδε τα φώτα και έκανε δεξιά. Και περνάω, το μεταξύ, το τέρμα αριστερά, όσο μπορούσε, ας πούμε, και το βλέπω ότι ξαναέρχεται πάλι εκεί. Και κορνάρω και βλέπει και τρομάζει. Δηλαδή ούτε καν είδε, ας πούμε, δεν είδε τίποτα. Δεν φαίνεται να μάθω στο πλοίο. Μπράβο. Ναι, ήταν και μικρό το αυτοκίνητο. Δεν ήταν πήγαμε μικρό. Αυτά, ναι. Λοιπόν. Εσύ τι πιστεύετε, άμα έχεις Νταλίκα θα σε έβλεπε? Κάτι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, με την άκρη του ματιού. Πάντως τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη εποχή για τους ανθρώπους που είναι τα 73 και μετά, που γίνονται οι εξετάσεις. Γιατί πραγματικά είχαμε τρεις περιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, η άλλη περίπτωση, η πιο τραγική ακόμα, είναι που τον έχουν σταματήσει σε μπλόκο. Όπως πηγαίνεις πριν την Νικήτη, που έχει το, πώς λέγεται εκείνο το χωριό που είναι, πριν την Νικήτη, στη στροφή επάνω έτσι που ανοίγει και λίγο. Όχι, μεταμόρφωσε. Νομίζω μεταμόρφωσε. Και έχουν κάνει μπλόκο εκεί, τον έχουν σταματήσει και τον έχουν αφήσει εκείνη την ώρα να φύγει. Και κάνει απλά ένα οπ και διασχίζει, ναι, για να πάει απέναντι. Και έχουμε σταματήσει τρία αυτοκίνητα. Ο μπροστά πρέπει να τα είδε όλα. Εμείς λίγο προλάβαμε, ξέρεις, λίγο το φρένο και λίγο δεξιά και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί να συμμαζευτούμε. Να αποφύγετε τα δυσάρεστα δηλαδή. Και έχεις τον αστυνομικό που πιάνει το κεφάλι του. Πιάνει το κεφάλι του. Τι έκανε ο άνθρωπος? Δεν τα κάνει ο άνθρωπος.
Και ανοίγουμε το παράθυρο και το λέω, εσύ φταίς. Βγες μπροστά στο δρόμο, δες αν έρχεται κάτω ένα σήμα να περάσει ή όχι. Ό,τι τι, τον άφησες δηλαδή από δεξιά να φύγει. Καταρχήν τον έκανες έλεγχο, τον βλέπεις πως, ότι δεν μπορεί ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος πρέπει να ήταν γύρω στα 127 χρονών. Εντάξει, δεν το λέω έτσι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε ρε παιδί μου να οδηγάμε, δεν γίνεται. Έτσι, δεν γίνεται. Ναι, είναι ευνοχισμός για τον άντρα, αλλά άμα είναι να πάρει άλλους μαζί του, καλύτερα να σταματήσει να οδηγεί. Και μου λέει, τι να κάνεις, βγες από την απέναντι μεριά, διέσχισε το δρόμο, πες να περίμενε, διέσχισε το δρόμο, δες αριστερά δεξιά που θα έχεις ορατότητα και πες να τώρα ξεκίνα. Τι να κάνεις, κάθεσαι τώρα και τραβάς το κεφάλι σου. Και φυσικά έχουμε και τα άλλα τα θεϊκά που πρέπει να τα προσέχετε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τους τουρίστες οι οποίοι νοικιάζουν αυτοκίνητα εδώ και εκεί που πηγαίνεις ενδεχομένως ας πούμε με 80-90%, έτσι ξαφνικά βλέπεις τον άλλο να πηγαίνει με 30. Και δεν κάνουν ούτε καν λίγο δεξιά να πεις ότι άντε να κάνω και λίγο δεξιά να τέτοιο και. Εντάξει. Πόσο μάλλον εκεί στις τροφές εκεί μετά τη Βουρβουρού που είναι και. Που εκεί τελείωσες, δεν πας. Ναι, εκεί ας πούμε, ναι. Εντάξει. Καλό είναι αυτό το καλοκαιράκι που θα βγαίνετε όλοι για το δρόμο της Χαλκιδικής που είναι τελικά πολύ πιο επικίνδυνος από το να βγεις για Κατερίνη που πάνε οι υπόλοιποι. Δεν το συζητάμε. Μια ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους οδηγούς που κινούνται μαζί σας, είτε θα είναι ηλικιωμένοι, είτε θα είναι νεαροί οι οποίοι θα βιάζονται να τρέξουν να πάνε στον Πιτσόμπαρο, μην χάσουν καμιά ώρα από τη ρακέτα εκεί. Να πιάσουν καμιά ξαπλώστρα μπροστά. Γιατί ναι. Πλέον, άμα δεν είσαι 8 η ώρα το πρωί εκεί, δεν βρίσκεις. Άλλη μια φορά θα πούμε λίγο αυτό εκεί λίγο με τα Πιτσόμπαρα εκεί στη Χαλκιδική, λίγο να το προσέξετε έτσι. Αυτό το έχετε κάνει κράτηση και αυτό δεν. Θα πάμε στο Σελαβί, στη Σιγκαπούρη, τέρμα πάνω εκεί, στο Marina Bay να κλείσουμε τραπέζι. Ναι φίλε, δηλαδή, πού θα πάω πια. Πού θα πάω. Τι πού θα πας. Και με πείτε, έκλεισε τραπέζι. Καρέκλες, έκλεισε τι. Τι να κλείσω, φίλε. Αφού του δίνει το δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να πας πρωί-πρωί να φύγεις για να πας να κάνεις μπάνιο στη Χαλκιδική. Και εδώ μέσα θα ξαναζήσουμε. Και ξέρεις, εγώ πηγαίνω και πρωί, δεν είμαι κανένας. Αυτό, να είσαι. Και πρωί, δεν είμαι κανένας. Έτσι, μπράβο. Είσαι μεγάλος άνθρωπος, σηκώνεις πρωί να φύγεις να πας στο μπάνιο. Που πηγαίνει μία η ώρα, ας πούμε. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν πιο αργά, ρε παιδί. Και πας εκεί 10 η ώρα, δεν και μισή και σου λέει, κάνει κράτη. Τι κράτησε καλό, ρε μεγαλάδιο είναι εδώ. Λέει, θα έρθουν. Θα έρθουν, ναι. Και το λέω, ξέρεις, τέλος πάντων, αφήνουμε τα κάθεση και απλά βλέπεις ότι μέχρι τις 1 η ώρα και τις 2 έχει άδειες. Γιατί έχουν μπουκάλια. Ένα λέει, το λέω, αυτές είναι λέω, οι κρατημένες. Ένα μου λέει, επειδή είναι κρατημένες, λέει, έρχονται ό,τι ώρα θέλουν. Λέω, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Και διώχνεις, λέω, κόσμο. Επειδή ο άλλος θέλει να έρθει 2 η ώρα να κάνει μπάνιο. Ναι, αλλά θα ξαναγεμίσει όμως το μαγαζί. Ναι, θα ξαναγεμίσει, ναι. Θα ξαναγεμίσει, θα ξαναπάνε. Όχι, να σου πω κάτι, μπορείς να πεις τον άλλο. Εσύ μπορεί να πεις ότι δεν θα πας, αλλά θα πάει ξανά. Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν θα πάω. Μα ο άλλος θα πάει. Θα γεμίσει. Ακούω και έχεις κάνει κράτηση. Ποιος θα έρθει, ρε φίλε, εγώ. Πασχάζεσαι, δεν θα τραγουδήσει. Κάνω κράτηση. Σε παρακαλώ πολύ. Άλλο ξέρω ότι έχετε ξαπλώστρα το έτοιμο, είναι ναι. Πιασμένη. Είναι πιασμένη, πάνε την κάνει μασάζ. Έτσι. Και θα πάει εκεί. Πολύ προσοχή, παιδιά. Πραγματικά γίνανε, δεν ξέρω, ο κάθε ένας τα προβλήματά του, ό,τι έχει από το σπίτι του, από τη σχέση του, από την οικογένειά του, από οτιδήποτε προβλήματα έχει, τα οικονομικά του, τα ψυχολογικά του, όλοι μα όλοι τα βγάζουν πάνω στην οδήγηση. Όλοι. Χώρια τα, ξέρεις, ο τσαμπουκάς έτοιμος και όλα αυτά και τα μάλλον και αυτά. Άλλο αυτό. Πριν μια εβδομάδα. Πάει όλος κάνει αναστροφή, παράνομη αναστροφή. Και από πίσω το μηχανάκι
κορνάρι σταματάει με τα. Τον έβρισε, εντάξει. Και ο άλλος που έκανε την αναστροφή, ρε φίλε, κατέβηκε κάτω να το δει κιόλας. Έτσι είναι, φίλε. Δηλαδή είναι, τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως εδώ στη χώρα μας. Δεν ξέρω πότε πώς θα γίνει και πώς θα γίνουν τα πράγματα, αν θα γίνουν χειρότερα. Αυτός που είχε το λάθος, κάνει και το τσαμπουκά. Ναι. Ξέρεις τι, κάνεις τον λάθος, μπορείς να ζητήσεις μια συγγνώμη. Έκανα λάθος και τελείωσε το πανηγύρι. Κώστα Νικολακόπουλε, καλή εκπομπούλα να έχεις. Καλή εκπομπάρα μάλλον να έχεις. Έτσι, να τα... Και θα μιλήσουμε. Καλό μήνα. Exxon Wheels, φίλε, τι να κάνουμε. Αυτό να το κοιτάξετε το θέμα έτσι με το Exxon Wheels. Δεν γίνεται να πες δηλαδή έτσι. Το κάνετε σε ρί. Κάπως. Να φτιαχτεί το πράγμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λονδίνου πήρε νέα μέτρα γιατί τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται μέσα στην πόλη. Οπότε πλέον το όριο ταχύτητας στο κέντρο του Λονδίνου από τα 32 χιλιόμετρα θα πάει στα 24 χιλιόμετρα την ώρα. Για να και θα εκπέμπουν λιγότερους ρήπους, λέει, ενώ παράλληλα θα μειωθούν και τα ατυχήματα που συμβαίνουν μεταξύ αυτοκινήτων, ποδηλάτων, πατινιών και πεζών. Έχω στο να πεις, τα 24 χιλιόμετρα... Με 24 χιλιόμετρα πιστεύω... Μ' ακούμπησες έτσι. Ναι, εντάξει. Θέλω να μου κάνεις και κι όμως με 24 χιλιόμετρα μπορεί να υπάρχει και τροχαίο κανονικά με... Άμα χτυπήσεις πεζόνε. Με θάνατο, έτσι. Φυσικά, ναι. Φαντάζεσαι, φαντάζεσαι. Οι δικοί μας εδώ στους Δήμους τι θα βγάλουμε. Φαντάζεσαι να βρεις 24 χιλιόμετρα εδώ. Δεν υπάρχει. Άντε και πες ότι το βγάλανε. Ποιος θα το εφαρμόσει πρώτο και δεύτερο ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Το ξεχνάμε κιόλας. Το ξεχνάμε κιόλας. Εδώ βλέπεις, έξω από το όμορφο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ακριβώς απέναντι, υπάρχει μία... σε ένα δέντρο εκεί έχουν τοποθετεί λουλούδια, κεριά για κάποιους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Και συνεχίζουν να περνάνε οι μηχανές χωρίς κράνος από το συγκεκριμένο σημείο. Και το βλέπουμε ότι εκεί έχει γίνει ένα τροχαίο, ένα σοβαρό. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, χάσαν τη ζωή τους σε μηχανή. Και όμως συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, αυτοί είμαστε. Το θέμα πότε θα αλλάξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με ηλεκτρικό μίνι και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ μας επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car με Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο, Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπρο 107,4. Τριπλέτα σήμερα, έτσι. Τριπλέτα επιθετική που λένε και στα ποδόσφαιρα, έτσι που ξέρει εδώ ο Κοτσάνης και λίγο παραπάνω σκαμπάζει, ας πούμε. Λέμε τώρα. Έτσι. Καλημέρα, λέει εδώ ο φίλος ο 164. Πείτε λέει ότι δεν είναι ντροπή να κάνεις δεξιά για να περάσει κάποιος που πάει λίγο πιο γρήγορα και μένεις αριστερά με 90. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά, έτσι. Είναι πραγματικά τα γνωστά. Χθες η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν γυρνούσα είχα κάποιον που ήθελα να προσπεράσει όλο τον κόσμο. Ξέρεις, τους γνωστούς φωτάκηδες. Ο οποίος όμως, ρε φίλε, έτσι, πριν την καρδία, βγήκε ένας τροχονόμος. Τον έκανε σήμα. Του είπε, το σταμάτησε. Γεια σου, το χαιρέτησε. Το χαιρέτησε, το λέει, τον έκανε και εσύ, ναι, ναι, έλα. Έλα, κάμ' του δόθε. Εντάξει, φίλε. Γιατί, κοίταξε, εντάξει, στη Μουδανίων, έτσι, δηλαδή, πηγαίνει σε μια ταχύτητα, τώρα έχει ένα όριο 110, ας πούμε, 120, θα πας εκεί. 110-120. Στην καρδιά έχει 90, μην το ξεχνάς. Όχι στην καρδιά, πριν την καρδιά. Α, πριν την καρδιά. Και πήγαινε σε 110-120, πηγαίναμε νορμάλ, τον έβλεπε, πούμε, ότι 140-150, τη έδινε. Μόλις έβρισκε αν μπροστά του, άρχισε τα φώτα, έπεφτε στα 110, μετά ξανά τις... εντάξει. Εντάξει, τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είχε τρία μπλόκα. Α. Να δεις ο γυρισμό, είδα τρία μπλόκα. Μόνο από αυτούς που γυρίζαν από Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη. Κάτι είναι και αυτό.
Να πούμε χορηγό Τάσο Κοτσάνη, να πούμε τη μοναδική ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν περιορισμένος αριθμός, βέβαια, περιορισμένος αριθμός, λίγα είναι τα αυτοκίνητα. Όσοι όμως θέλετε πραγματικά να αποκτήσετε μια BMW σειρά 1, πλέον ήρθε η ώρα, γιατί και πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό και όφελος μέχρι 8.000 ευρώ, είναι λίγα τα αυτοκίνητα. Θα πάρετε τηλέφωνο στο 231-0475-871 στην BMW Velmar, στο μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στην Θεσσαλονίκη, Μαρίνο Αντίπα 10. Να πάτε να τα δείτε από κοντά, να τα κάνετε test drive και να πάρετε ένα από τα λίγα αυτά που έχουν μείνει με όφελος 8.000 ευρώ. Και φυσικά μαζί θα πάρετε και 5 χρόνια δωρεάν συντήρηση, πολύ βασικό, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια από την πρώτη μέρα άδειας κυκλοφορίας. Μοναδική ευκαιρία πραγματικά να αποκτήσετε και εσείς όσοι επιθυμείτε έτσι μια BMW σειρά 1. Για ποιολούς είναι το όνειρο της αποκτήσεις μια BMW? Έτσι. Να πούμε για την, να πούμε για αυτό το νέο Renault Clio, το οποίο παρουσιάστηκε στην Πορτογαλία. Κουκλάκι ζωγραφιστό θα έλεγα, πολύ όμορφο, εντυπωσιακή οθόνη. Πραγματικά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ό,τι πιο μεγάλο έχουμε δει. Σε μικρό αυτοκίνητο. Σε μικρό αυτοκίνητο, ναι. Και από μεγάλα αυτοκίνητα έχει πιο μεγάλη οθόνη ακόμα, να τα λέμε. 10 ιντσών, τέλος πάντων, το μεγαλώσανε το προπαγκάζ. Πήγε στα 391 λίτρα, που σημαίνει ότι ξεφεύγει πλέον από το μικρό, είναι σαν μικρομεσαίο. Σαν μικρομεσαίο σχεδόν κοντεύει. Σαν, ναι, γιατί φτάσαμε στα 400 λίτρα κοντά. Να πούμε ότι στο δρόμο ούτως ή άλλως είχε μια πάρα πολύ καλή οδική συμπεριφορά το προηγούμενο, οπότε εδώ με διάφορες αλλαγές που υπέστη οι υπεύθυνοι της Renault λένε ότι είναι ακόμα πιο fun to drive το αυτοκίνητο. Θα έχει 8 διαφορετικά πακέτα και σε εμφάνιση και γενικότερα από θέμα εξοπλισμού. Και από πλευράς κινητήρων, τρικύλιδρος ατμοσφαιρικός με 65-75, 0,9, ο 0,9 πλέον δίνει τη θέση σε ένα χιλιάρι. Και θα έχουμε και τον 1300, τον γνωστό, με τους 130 ύπους στα 240 νημόμετρα ροπής. Και από πλευράς δίζελ, ο 1,5 με 85, 115 ύπους, πολύ οικονομική δίζελ αυτή οι κινητήρες της Renault. 1178 κιλά. Εντάξει, θα μπει δυνατά και αυτό στο παιχνίδι. Γιατί τους ή άλλους είπαμε, η κατηγορία είναι εδώ στην Ελλάδα αυτή. Η κατηγορία που καιγόμαστε. Καιγόμαστε, δεν υπάρχει, εντάξει, αυτό είναι. Αυτό είναι, το budget είναι μέχρι εκεί. Τι να κάνουμε. Έχουμε πει ότι το να παρουσιάσει ένα αυτοκίνητο σε θέμα marketing είναι κάτι για το οποίο πολλές εταιρείες ρίχνουν πολλά λεφτά για να μπορέσουν να αναδείξουν τις δυνατότητες ενός αυτοκινήτου. Αυτό θέλησε να κάνει η Mini, καθώς βγάζει στην παραγωγή το ηλεκτρικό της μοντέλο και προσπαθώντας να δείξει τις δυνατότητες του, έβγαλε και έδωσε βιντεάκι στην δημοσιότητα με το οποίο ένα μίνι, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο, το Cooper SE, τραβάει ένα Boeing 777F αεροσκάφος βάρους 150 τόνων. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί το ηλεκτροκινητήρα του BMW i3S, απόδοση 184 ύπους με 270 νημόμετρα ροπής. Ο κινητήρας αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία 33 kW. Το αυτοκίνητο βάρους 1.360 κιλών, έχει αυτονομία 235 χιλιόμετρα, τα 0-100 θα τα κάνεις γύρω στα 7 με 8 δευτερόλεπτα και τελική, η οποία είναι ηλεκτρικά περιορισμένη, φτάνει τα 150 χιλιόμετρα. Η παραγωγή φυσικά θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο της βρετανικής εταιρείας στην Οξφόρδη της Αγγλίας προς το τέλος του 2019. Και έτσι στη Μίνη αποφάσισαν να δείξουν τις δυνατότητες του μοντέλου τραβώντας
το ηλεκτρικό μίνι, ένα Boeing 777. Φυσικά την εβδομάδα που μας πέρασε, εντύπωση έκανε στους λάτρεις των υπεραυτοκινήτων, καθώς η Ferrari παρουσίασε την SF90 Stradale, η οποία είναι υβριδική, με σύνολο απόδοσης σε ύπους φτάνει τους 1000, έτσι απλά 1000 ύποι. Ήταν μια απάντηση της ιταλικής φίρμας σε ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα από άλλες εταιρείες ανταγωνίστριες στο θέμα και των ύπων αλλά και της υβριδικής τεχνολογίας. Ο κινητήρας, ο τετράλυτρος, ο V8 με 880 ύπους και 800 ανεμόμετρα ροπής, συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ένα στον πίσω άξονα και δύο στους εμπρός, οι οποίοι αποδίδουν 220 ύπους μαζί. Έχει αυτόματο διπλό, αυτόματο κυβότητα ταχύτητων διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων και τετρακίνηση, κάτι το οποίο έχουμε να το δούμε από προηγούμενο μοντέλο της ιταλικής φίρμα. Τώρα, για τις επιδόσεις, 0-100 στα 2,5 δευτερόλεπτα, τελική ξεπερνά τα 340 χιλιόμετρα και πάρα πολλά ακόμα τα οποία έχει η Ferrari, η SF90 Stradale. Πάμε σε πιο υγιεινά πράγματα, εκτός αν θες να συνεχίσεις κάτι να... Ναι, αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακή, δεν το συζητάμε. Τάσο Κοτζάνη, δεσμεύομαι δημόσια ότι αν κάποια στιγμή βγάλω χρήμα θα σου πάρω μια τέτοια έτσι. Εντάξει. Να έχεις να πηγαίνεις βόλτες. Δεσμεύομαι δημόσια. Όχι πολύ ρε, πόσο έχει αυτό τώρα εδώ. Ακόμα οι τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί. Πόσο είναι, αλλά θα είναι προσιτή. Είναι φτηνότερο από τη LaFerrari, οπότε θα μπορείς να την πάρεις. Ναι. Περίπου ρε παιδιά, είναι ποσό. Τώρα. Τώρα εκεί πάνω κάτω 2% στα άργα μόνο εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Για 2-3% στα άργα κάνετε έτσι. Τάσο Κοτζάνη, έχετε στο πρόγραμμα κάποια στιγμή. Έτσι, θα σε πάρω τηλέφωνο, θα σου πω πήγαινε και παρήγγειλε. Σω εσά την παραγγείλουμε εμείς. Εννοείται, την παραγγείλει κιόλα, δεν κατάλαβα. Την παραγγείλουμε κιόλα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Την παραγγείλει, την πληρώνει κιόλα. Έτσι. Την πληρώσω, να την φορολογούμε εγώ γιατί εδώ στο κράτος θα σε φορολογήσει. Θα μπορείς να την κάνεις εδώ. Θα τη βγάλουμε ξένες πινακίδες. Όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Πινακίδες από την Ντουμπάι θα σε βγάλω. Έτσι. Και φυσικά να πούμε για το νέο Opel Corsa. Ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά πουλά εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Ένα αγαπημένο μοντέλο. Αγαπημένο μικρό είναι το Corsa. Είναι αγαπημένο μικρό και είναι και γενικότερα αγαπημένη η Opel εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε ότι το Corsa E φορά ένα ηλεκτροκινητήρα 136 ύπων με 260 ανεμόμετρα ροπής και προσφέρει αυτονομία 330 χιλιόμετρα αναφόρτιση. Και το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας της φορτίζει μέσα σε 30 λεπτά με χρήση ταχυφορτιστή. Υποστηρίζει όλες τις επιλογές φόρτισης, μέσω καλωδίου επιτύχιου πίνακα ή ταχυφορτιστή, ενώ η μπαταρία καλύπτει από οκταετή εγγύηση. Η κατάσταση φόρτισης μπορεί να ελέγχεται μέσω της εφαρμογής My Opel, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του χρόνου και κόστου φόρτισης. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του 3 προγράμματα οδήγησης για το ηλεκτρικό Corsa, Normal, Eco και Sport. Στο Eco Mode στοχεύει στην αυτονομία, ενώ το Sport Mode αυξάνει την απόκριση και τη δυναμική συμπεριφορά με επιπτώσεις στην αυτονομία βέβαια. Και δείτε λίγο έτσι πόσο απλά είναι τα πράγματα όταν μιλάμε για ένα ηλεκτροκινητήρα. Τα 0-100 είναι σε 8 δευτερόλεπτα. Έτσι. Από 136 ύπους που εδώ το PC με 200 φεύγα ήθελε... Με 200 φεύγα έπιανε τα 7 δευτερόλεπτα ας πούμε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι εδώ η ροπή είναι από το 0. Έτσι. Με το που ακουμπάς τον γκάζ έχεις όλη τη ροπή στο πόδι σου. Έτσι ακριβώς. Το μήκος του είναι 4,06 μέτρα. Ο οδηγός κάθεται 28 χιλιοστά χαμηλότερα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μέσα τα πάντα όλα, οθόνες αφής και ό,τι χρειάζεται ένας σύγχρονος οδηγός, σύστημα υποβοήθησης στάθμισης και όλα αυτά. Και περιμένουμε απλά να ανακοινωθεί η τιμή του. Εδώ είμαστε. Είναι μια πάρα πολύ καλή και δυνατή πρόταση.
το Opel Corsa, γιατί γενικότερα η Opel στα Corsa, έτσι, είναι αυτοκίνητα τα οποία ξεκινούν από χαμηλές τιμές και ήταν αρκετά εύκολο να αγοράσεις ένα Opel Corsa σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή ένα Opel Corsa που μπορούσε να ξεκινήσει και από τις 12.000, ενώ ο άμεσος ανταγωνισμός ήταν από τις 14. Έτσι δεν χρειάζεται να λέμε τώρα ποιο και πώς. Από εκεί και πέρα πιστεύω με μια λογική τιμή, και λογική τιμή για ένα Opel Corsa ηλεκτρικό θα ήταν το ποσό των 20? Το ποσό των 20 κάτι εγώ λέω. Πιο φθηνό δεν το βλέπω. Προσπαθώ εδώ. Εγώ γύρω στα 20-21. 19.990. Έτσι. 19.990. Ναι, και 19. Με το κλειδί στο χέρι. Έτσι. Άμα μπει το 2, δύσκολος. Ένα 19, πρέπει να είναι κάτω από το 2. Δηλαδή το 2 δεν πρέπει να μπει το 2 μπροστά. Έτσι είναι. Να υπάρχει και λίγο marketing. Έτσι είναι. Πες, κάνε λίγο μάθημα. Κάνε. Έτσι. Γιατί είπαμε, αυτά τα θέματα, σου είπαμε, να αναλάβουμε υπεύθυνη σχεδιασμού, δεν. Είπαμε, να αναλάβουμε υπεύθυνη marketing, δεν. Πάμε πλέον κάτι άλλο. Είπαμε να πάμε στη Ferrari και να του σχεδιάζουμε τη στρατηγική, δεν μας πάρουμε. Αυτό, ναι. Δηλαδή, πώς θα γίνει κι εμείς. Κάπως πρέπει να διαγραφεί και το μέλλον μας λίγο λαμπρότερο από αυτό που είμαστε και ανήσυχοι. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι εκεί. Βγάλτο. 19.990. Εγώ θα πήγαινα να το πάρω. Μου λείπουνε βέβαια κάτι, αλλά θα βοηθήσετε όλοι, ρε παιδί μου. Θα βάλουμε έτσι. Έτσι κάτι θα κάνουμε. Ένα ρεφενέ safety car θα κάνουμε. Έτσι, ό,τι έχετε ευχαριστήσει. Με τους Γάλλους. Ό,τι έχετε ευχαριστήσει. Εντάξει, θα πάρει. Αύριο θα τους για τον φτωχό πλην τίμιο. Έτσι, λοιπόν, άντε να δούμε πώς θα βγει. Πραγματικά περιμένουμε. Και μια που λέμε για Γάλλους, έχει βγει στη δημοσιότητα, έχει γίνει πραγματικά το μπαμ, καθώς η Ρενό πάει. Συγγνώμη, θα διδάξω marketing, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε. Οι οποίοι είναι στο χώρο του marketing χρόνια, απλώς περιμένουν το Μάνο Αναγνωστόπουλο να πει. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι συνεργάτες, να πω έτσι, στο marketing είναι η κορυφή του marketing. Εντάξει, χωρίς να. Δεν θα πούμε επίτηδες το όνομα, αλλά να, ανοίξτε το όλοι το λεξικό στη λέξη marketing στην Ελλάδα. Και θα δείτε μια φωτογραφία. Και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Μια πανέμορφη δεσποινή. Έτσι. Η οποία είναι ο ορισμός του μάρκετινγκ στην χώρα μας. Και είμαστε περήφανοι που είμαστε φίλοι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Γάλλους. Οι οποίοι η Ρενό, ο Όμιλ Ρενό, θέλει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της Fiat Chrysler. Είναι μια εξαγορά η οποία πραγματικά θα αλλάξει τις οποίες στον χώρο του αυτοκινήτου, ειδικά στην Ευρώπη. Η συγχώνευση αποτιμάται περίπου στα 31,2 δις ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, ειδικά στις Βρυξέλλες, θέλει να καταλήξει η Fiat στους Γάλλους, καθώς είχαν γίνει προσπάθειες της Fiat να απολυθεί στους Κινέζους, αλλά δεν τελεσφόρεσαν τελικά. Έτσι, η πρόταση της Fiat Chrysler προτείνει συγχώνευση μεταξύ των δύο με ίση χρήση των μετοχών. Αρχικά θα δομηθεί μια εταιρεία σε ποσοστό 50-50 μέτρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, και αφού πρώτα δοθεί μέρισμα 2,5 δις ευρώ στους μετόχους της, σιγά σιγά θα γίνεται και η εισχώρηση της Fiat στην Renault. Όλα δείχνουν ότι κλείνουν προς τα εκεί, και πραγματικά μετά το μπάσιμο των Γάλλων σε γερμανική εταιρεία στην Opel, και αφού την σώσανε πραγματικά, μπαίνουν τώρα και στους Ιταλούς, και έτσι που καταλαβαίνετε ο Γάλλος πλέον είναι ο μεγάλος παίκτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά η γαλλική οικονομία. Οπότε όσον ούπο έρχονται οι ανακοινώσεις επίσημες, και
ό,τι με αυτό συνεπάγεται. Στον όμιλο της Fiat ανήκει η Ferrari, ανήκει η Alfa Romeo, ανήκει η Abarth. Γενικώς ανήκουν πολλά. Γενικώς ανήκουν πολλά. Οπότε μπαίνει και ο Γάλλος στην όλη ιστορία και... Ξέρει που στοχεύει ο Γάλλος. Ναι. Να δώσω... Ναι. Πες. Όχι, όχι ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Αυτοί είναι εδώ οι ακροατές της εκπομπής Safety Car. Καλημέρα, καλό μήνα. Μάνο λέει από Χανιά, από τα πανέμορφα Χανιά. Τα πρώτα 1500 ευρώ που λέει από μένα. Να ρε φίλε, έτσι θα πάρουμε. Να σου πω κάτι τώρα, φίλε Βασίλη. Άμα ξεκινάς με 1500, έτσι θα βάλουμε μεγαλύτερο στόχο, να ξέρεις. Με βλέπω για κάνα i8 στο τέλος. Α, τώρα έχει... ναι. Περίμενε, και αυτό έχει. Και αυτό ηλεκτρικό είναι. Έχει. Δεν έχει. Εγώ έχει, πιστεύω ότι έχει. Τώρα που το άκουσε και. Τι ρε φίλε, άμα ξεκινήσουμε με 1500 ταμείο. Για i8 και θα σας, και σας υπόσχομαι, θα σας κάνω όλους από μια βόλτα, έτσι. Γιατί είμαι large. Θα μου πάρω το αυτοκίνητο και θα με λάρτζω εγώ στα χιλιόμετρα. Πιστεύω ότι έχει δοθεί ήδη παραγγελία με το που το πες. Ο άνθρωπός μας ήδη έχει δώσει την παραγγελία. Φαντάζεσαι. Την Βελμάρα. Ναι. Εννοείται. Κανονίστε έτσι. Πάμε και στην Honda. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ με τη Honda τι γίνεται. Θέλει, δηλαδή φτιάχνει SUV το... CRV το οποίο ξεπουλάει στην Αμερική, ξεπουλάει παγκοσμίως, έχει κάνει 137.000 πωλήσεις και πάλι έχει πρόβλημα με τους αερόσακους. Είχε που είχε 19.000 μοντέλα της με τους προβληματικούς αερόσακους στα κάτω, τώρα πλέον με άλλη εταιρεία ξαφνικά και απροσδόκητα τα περισσότερα βέβαια αυτοκίνητα, πρόσεξε, 137.000 αυτοκίνητα πούλησε τα 120.000 στην Αμερική. Και έχει ήδη 6 περιστατικά ακούσιας ανάπτυξης των αερόσακων που προκάλεσαν 3 τραυματισμούς. Η Honda αναφέρει πως το πρόβλημα εντοπίζεται στον αερόσακο οδηγού και ενδέχεται να υπάρξουν περιδοποιητικά σημάδια σχετικά με τη δυσλειτουργία του, όπως και να μην λειτουργούν σωστά τα κουμπιά από το τιμόνι, μπορεί να ενεργοποιείται η κόρνα από μόνη της, ενώ είναι αρκετά πιθανό να ενεργοποιηθεί η ένδειξη SRS στο ταμπλό. Αυτή η κόρνα από μόνη της για την Ελλάδα είναι ότι πρέπει. Ναι. Να ενεργοποιείται. Γιατί ούτως ή άλλως. Πραγματικά νομίζω ότι λες και υπάρχει κάποιος αισθητήρας με το πανάβει το πράτη. Ναι, πώς δηλαδή, έχουν... Ξέρεις, έχουν την κάμερα, ναι. Αισθάνεσαι καμιά φορά ότι δεν είσαι στο δρόμο ρε παιδί μου, είσαι σε πίστα Φόρμουλα 1 και με το που ανάψεις το πράσινο πρέπει να κάνεις ας πούμε το 0-200 σε 4 δευτερόλεπτα. Ναι, μα αυτή είναι και η κάμερα που διαβάζει τα σήματα. Διαβάζει και τους φωτεινούς σηματοδότες, οπότε θα το έχουν συνδεδεμένο με το που ανάψεις το πράσινο. Φυσικά, πόσο μπροστά είμαστε. Πόσο μπροστά είμαστε. Οι πρώτοι που θα το έχουν αυτό το σύστημα, φίλε, θα είναι οι φίλοι ταξιτζίδες, εννοείται. Όταν είναι δεύτεροι. Γιατί όταν είναι πρώτοι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Έτσι, μπράβο. Αλλά... Να τα λέμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αξιότιμοι επαγγελματίες έξω ταξιτζίδες, οι οποίοι αφήνουν. Σε όλους τους κλάδους. Αφήνουν και προτεραιότητα και τον πεζό. Και δεν σταματάνε εκεί που ο άλλος σηκώνει το χέρι ξαφνικά. Όπα, εδώ είμαστε. Πέτα την άγκυρα. Και αδιαφορούν για το πίσω ότι μπορεί να έρθει να το χτυπήσει. Απλά γιατί βρήκα τον πελάτη τώρα και θα σταματήσω εκεί ακριβώς που ο πελάτης θέλει. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 28. Εγώ λέω να μπούμε να πούμε και... για το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Mercedes που είναι διαθέσιμο πλέον για παραγγελία. Να πούμε και ένα-δύο πραγματάκια για εκεί. Έχουμε, να πούμε πολλά. Και πάμε λίγο και στις ανακοινώσεις μας εδώ πέρα, γιατί πρέπει να τα πούμε. Τι να κάνουμε, είναι και αυτά. Πάμε. Δύσκολο πράγμα. Εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια ρε Τάσο. Δεν είναι ένα-δύο, ήταν πολλά. Είναι αρρώστια το αυτοκίνητο, είναι αρρώστια το μικρόφωνο, είναι αρρώστια όλα. Εντάξει. Τα είπαμε. Ναι, μα είναι 7 λεπτά. Έπρεπε να το καθυστερήσουμε λίγο, δεν είμαστε για εκπομπή. Ναι. Η αλήθεια είναι. Τελευταία 7 λεπτά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Θα παίξουμε και κανένα. Συνεργασία Ζωνέρ μαζί με τον Μάνο, λίγο δύσκολο.
Θα είμαστε επικοινωνία με όλους, έτσι, με τους φίλους εδώ, τους αγροατές, εντάξει, στέλνουν τα μηνύματα αυτά, ωραία συναισθήματα, τίποτα, δεν θα χαθούμε, μόλις έχω το πρώτο νέο, έτσι, και αυτό, θα τα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ίντερνετ. Αισιοδοξώ ότι θα βγω αέρα. Ιντερνετ. Ξέρεις, όταν έχεις τον άλλον... Δίπλα, ρε παιδί. Εντάξει, ναι. Ξέρω πώς είναι, Ρτάσο. Άλλο είναι δίπλα, άλλο δίπλα. Εντάξει, Βάγιο, το πήγες αλλού. Εντάξει, θα σου πω τώρα και τι μας έβαλες τώρα, δηλαδή. Είμαστε που είμαστε. Είμαστε που είμαστε. Να σε πω, Βάγιο, δεν είναι κακό τώρα. Βάζε με έτσι αυτό το τραγούδι για όχι, όχι, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, ξέχασε το. Τελείως, με τίποτα, ξέχασε το, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν θα μπορέσω, άσε με. Είμαι ήδη που είμαι. Λοιπόν, ναι. Τι να κάνω, ρε Χατζίδη. Τι να κάνω. Τα ξέρεις και εσύ τα πράγματα. Τίποτα, έτσι. Πάμε για το καλύτερο. Θα πάμε... Ήλπιζα δεν θα φτάνει αυτή τη στιγμή ποτέ. Εντάξει, το λέγαμε κάποια στιγμή ότι θα έρθει. Το είχα στο μυαλό μου. Εντάξει, ότι ίσως να. Ίσως να. Εντάξει. Αυτό ίσως να έγινε το πιο άσχημο γεγονός. Εντάξει, ήρθε ρε παιδί μου γι' αυτό. Εντάξει. Ήταν αυτό που περίμενα. Ήρθε και πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, θα τα νέα όλα θα τα βλέπετε. Στην αρχή στο Facebook και μετά αν έχουμε κάποιο καλό νέο να ακούτε και ιντερνετικά καμιά απογευματινή εκπομπή. Εμείς το απογεύμα τι να κάνουμε, πεινάσουμε ρε φίλε δηλαδή. Μόνο οι πρωινοί θα μείνουνε. Ναι, είναι και αυτό. Έτσι. Αυτά, εγώ λέω να κλείσουμε, να βάλω ένα τραγουδάκι ο Σωτήρης και να κλείσουμε γιατί δεν είναι το κλίμα για τέτοιο. Σε ευχαριστώ όλους πραγματικά. Θα τα λέμε ιντερνετικά από μένα.